εκλογές στην Τουρκία. Έχω στα χέρια μου έναν πίνακα με δημοσκοπήσεις που έγιναν από το Μάρτι μέχρι τώρα, που δείχνουν την εταιρεία και τη δημοσκόπηση που τα αποτελέσματα. Το Μάρτι έκανε η εταιρεία Αβράσια δημοσκόπηση και δείχνει 53,5 τον Κιλιτσδάρογλου, 39,7 τον Ερντογάν. Η εταιρεία ΜΑΚ το Μάρτι έκανε δημοσκόπηση 47 Κιλιτσδάρογλου, 42 ο Ερντογάν. Η εταιρεία Τούρκια Ραπορού το Μάρτι 54 Κιλιτσδάρογλου, 45 Ερντογάν. Η εταιρεία ARG το Μάρτι 46 Κιλιτσδάρογλου, 43 Ερντογάν. Η εταιρεία Αξόι το Μάρτι 55 Κιλιτσδάρογλου, 44 Ερντογάν. Η εταιρεία PR έχει 50, δεν δείχνει ακριβώς, δεν ξέρω γιατί, πάντως πάνω από 50 είναι, τον Κιλιτσδάρογλου, 42 τον Ερντογάν. Η εταιρεία ALF 6 με 7 Μαρτίου έχει 55 τον Κιλιτσδάρογλου, 45 τον Ερντογάν. Η εταιρεία ORG 4 με 6 Μαρτίου έχει γύρω στο 50, γιατί δεν γράφει νούμερο εδώ, δεν ξέρω γιατί, τον Κιλιτσδάρογλου, 43,6 τον Ερντογάν. Η εταιρεία SAROS Μάρτιο 42,6 τον Κιλιτσδάρογλου, 41,1 τον Ερντογάν. Η Μετροπόλ Απριλίου, φρέσκια, 42,6 τον Ερντογάν, 42,6 τον Κιλιτσδάρογλου, 41,1 τον Ερντογάν. Και η εταιρεία Γιονεϊλέμ έχει, του Μαρτίου είναι, 43,8 τον Κιλιτσδάρογλου, 39,2 τον Ερντογάν. Ακούστε, κατά την άποψή μου η πιο ακριβής είναι αυτή της Μετροπόλ. 43 ας πούμε ο Κιλιτσδάρογλου, 41 Ερντογάν, 2 πόντους διαφορά. Τώρα, εάν δεν μας βγάλει ο Ερντογάν κανένα αλλαγό ή αν δεν γίνει καμιά προβοκάτσια, οι εκλογές της 14ης Μαΐου θα είναι ένα ντέρμπι, μια που έχουμε και εδώ το μικρό πρωτάθλημα για πρωταθλητή στην Ελλάδα, θα είναι ένα ντέρμπι. Εάν ο Μουαρέμ Ιντζέ, που παίρνει από 5 έως 7% κάνει κάποια συναλλαγή με τον Κιλιτσδάρογλου, που είναι άνθρωπος του βαθέως κράτους ο Μουαρέμ Ιντζέ, κάνει κάποια συναλλαγή με τον Κιλιτσδάρογλου, για παράδειγμα πάρει δεσμεύσεις να μην δώσει δικαιώματα που ενοχλούν το βαθύ κράτος στους Κούρδους, τότε ο Κιλιτσδάρογλου μπορεί να βγει και από την πρώτη Κυριακή. Εάν όχι, θα έχουμε ντέρμπι, είπαμε, και κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει τη δεύτερη Κυριακή. Είναι δύσκολο να το... Γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο οι Ρώσοι που θέλουν τον Ερντογάν. Πιθανόν να τον θέλουν και οι Ευρωπαίοι. Γιατί? Ο Κιλιτσδάρογλου βγήκε και είπε προχτές, εάν εκλεγώ, απευθυνόμενος στα 80 εκατομμύρια Τούρκων και Κούρδων, σε 3 μήνες θα αρθεί το καθεστώς βίζας και θα μπορείτε να ταξιδεύετε ελεύθερα στην Ευρώπη. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Αυτό ποια ευρωπαϊκή χώρα είναι έτοιμη να το δεχθεί? Άρα μήπως βολεύονται οι Ευρωπαίοι με τον Ερντογάν και μετά θα λένε και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρος, όπως είπε ο Καβάφης στο ποίημά του, και τώρα τι θα γίνουμε χωρίς τον Ερντογάν? Πώς θα ανταποκριθεί η Ευρώπη στα βήματα καλλιστέρησης που θα κάνει ο κ. Ντάρογλου? Άρα αν τον θέλει η Γερμανία, για παράδειγμα, δηλαδή αν η Γερμανία δεν θέλει την ελεύθερη διακίνηση των Τούρκων πολιτών, το πιο πιθανό είναι να στηρίξουν τον Ερντογάν και αυτοί. Και αν στηρίξουν όλοι οι ευρωπαϊκές χώρες τέτοιου τύπου τον Ερντογάν, μπορεί να τον ξαναδούμε πρόεδρο, έτσι. Φυσικά, την επομένη των εκλογών, το σίγουρο είναι αυτό, μπορώ δηλαδή να το προβλέψουμε με ασφάλεια, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο Ερντογάν να έχει την πλειοψηφία στη Βουλή. Άρα, αν εκλεγεί, θα πρέπει να περνάει νόμους από μια Βουλή που δεν ελέγχει. Δεν μπορεί να κυβερνήσει για 5 χρόνια με προεδρικά διατάγματα. Θα υπάρχει μια σοβαρή δυσαρμονία και δυσλειτουργία. Αλλά αφήστε να δούμε τώρα
μέρα με τη μέρα θα υπάρχουν εξελίξεις και θα... Πάντως κατέθεσαν χθες τους εκλογικούς, τους υποψήφιους βουλευτές όλοι τους και σήμερα νομίζω λίγη η διορία για να καταθέσουν. Αύριο το Συνταγματικό Δικαστήριο θα κρίνει το ΧΑΝΤΕΠΕ εάν μπορεί να συμμετέχει στις εκλογές ή όχι. Και το ΧΑΝΤΕΠΕ είπε εγώ κάνω ένα καινούριο κόμμα, το Γεσίλ Σόλ Παρτισί, κατεβάζει τους βουλευτές με εκείνο το κόμμα και ό,τι και να βγάλει αύριο το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι άκυρο. Λοιπόν, αυτά είχαμε και για την Τουρκία, είχαμε και άλλες εξελίξεις, θα τις δούμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, τι να πει τώρα κανείς, τι να πει κανείς. Α, είχαμε και δύο θεματάκια πολύ γρήγορα να τα πω, ότι στη Σαουδική Αραβία μεταβαίνει ο Ραΐσι, το τέλος του Ραμαζανιού, ιστορική επίσκεψη, αντιπροσωπεία του Ιράν με επικεφαλής του Ραΐσι θα μεταβεί Σαουδική Αραβία για να ξεκινήσει τη διαδικασία της επαναλειτουργίας των διπλωματικών αποστολών της Τεχεράνης, ανακοίνωσε σήμερα ανώτατος Ιρανός διπλωμάτης. Η ανακοίνωση ακολουθεί την άφηξη χθες στην Τεχεράνη διπλωματικής αντιπροσωπείας του Ιράν για τον ίδιο λόγο, δύο μέρες μετά την ιστορική συνάντηση στο Πεκίνο ανάμεσα στους υπουργούς εξωτερικών των δύο χωρών. Σημαντικό θέμα αυτό. Είπαμε, η προσέγγιση των δύο χωρών θα γιορταστεί επίσημα με την ευκαιρία της επίσκεψης του Προέδρου του Ιράν, Εμπραχήμ Ραΐσι, στο Ριάντ, έπειτα από πρόσκληση του βασιλιά Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας μετά το τέλος του Ραμαζανίου στα τέλη Απριλίου. Προσέξτε τώρα, ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι ενώ τα βρήκαν μέσω Πεκίνου και ενώ μένεται ένας πόλεμος εδώ και 10 και πλέον χρόνια στην Ιεμένη, την έχουν πληρώσει τα παιδιά εκεί, μπορεί να έχει και 100-200 χιλιάδες παιδιά νεκρά από την πείνα, από τις συνθήκες του πολέμου, είδα τώρα ότι συναντήθηκαν και με τους Χούθη οι Σαουδάραβες. Οι Χούθη είναι οι αντάρτες υποστηριζόμενοι από την Τεχεράνη. Μακάρι να λήξει και αυτός ο πόλεμος για τον οποίο δεν ασχολείται κανένας, γιατί δεν υπάρχουν εκεί συμφέροντα μεγάλων δυνάμεων και έτσι άστος να σκοτώνονται τους ανθρώπους. Επίσης είχαμε αντίδραση από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επειδή ένα υποβρύχιο των Ηνωμένων Πολιτειών στάθμευσε για μερικές μέρες στη Λεμεσό. Τους πόνεσε. Την αντίδρασή του για την παρουσία του επιθετικού υποβρυχίου των ΗΠΑ Σαν Χουάν σε λιμάνι της Κύπρου εκφράζει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι δεν τηρεί τις ισορροπίες στο νησί. Ποιες ισορροπίες? Δεν υπάρχουν ισορροπίες στο νησί. Υπάρχει κατεχόμενο δύναμη κατοχής 40.000, στρατός κατοχής 40.000 και υπάρχει και ελεύθερα Κύπρος. Ποια ισορροπίες? Υποστηρίζουμε στεναρά τη δήλωση του ΙΠΕΞ της Τούδου Βουκού σχετικά με την αγκυροβόληση επιθετικού υπεροχείου των ΗΠΑ σε ένα από τα λιμάνια της Νότιας Κύπρου. Αναφέρεται, έτσι λέει την Κυπριακή Δημοκρατία, και τις εξοπλιστικές δραστηριότητες. Λέει η ανακοίνωση του τουρκικού ΙΠΕΞ. Τα βήματα που κάνουν οι ΗΠΑ εις βάρος της στήρησης των ισορροπιών στο νησί της Κύπρου και της ενθάρρυνσης της ελληνοκυπριακής διοίκησης να εξοπλιστεί δεν συμβάνουν σε καμία περίπτωση στη σταθερότητα της περιοχής ούτε στη δίκαιη, βιώσιμη και διαρκή επίλυση του Κυπριακού. Καλούμε για άλλη μια φορά τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν αυτές τις πολιτικές και θα θέλαμε να επενθυμίσουμε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τούδου Βουκού κάτω από όλες τις συνθήκες και προϋποθέσεις στο πλαίσιο της ευθύνης που της δίνει το καθεστώς του εγγυητή. Η Τουρκία έχει καθεστώς εγγυητή, η Ελλάδα δεν έχει. Λοιπόν, τελειώσαμε και με αυτό το θέμα. Πάμε από αλλού, το περιμένουμε, από αλλού μας έρχεται πραγματικά.